Τι σχέση μπορεί να έχουν ένας υδραυλικός από το Τέξας, ένας κολοσσός αυτοκίνησης και ο εμφύλιος στη Συρία? Με λίγη φαντασία όλα συνδέονται. Το μαύρο φορτηγάκι που μεταφέρει βαρύ όπλισμο θα ανήκε σε έναν υδραυλικό από το Τέξας. Εκείνος το πούλησε και με κάποιο τρόπο βρέθηκε στα χέρια των τζιχαντιστών. Όμως η διαφημιστική επιγραφή πάνω στο αυτοκίνητο δεν αφαιρέθηκε ποτέ. Και έτσι ο επαγγελματίας, η οικογένειά του και οι εργαζόμενοι στην εταιρεία του αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα. Προσφάτως τηλεφώνησα στη γραμματέα του αποκαλώντας την πόρνη του ISIS, κάθε άλλο παρά κολακευτικό. Αλλά υπάρχουν και άλλα τρομακτικά μηνύματα. Κάποιοι του έχουν πει: θα σου αλλάξουμε τα φώτα, πάρε δρόμο από εδώ, δεν είσαι Αμερικάνος, εμείς θα σε διώξουμε. Ο Μάρκ Ομπερχόλτσερ είχε πουλήσει το αυτοκίνητο σε μία αντιπροσωπεία του Τέξας. Τον διαβεβαίωσαν πως θα αφαιρούσαν το αυτοκόλλητο με τα διακριτικά της εταιρείας που έγραφαν Mark One Plumbing, κάτι που προφανώς δεν συνέβη. Ο γιος του άρχισε να τραβάει τα αυτοκόλλητα και τον σταμάτησαν, λέγοντας του πως ίσως χαλούσε το χρώμα του αυτοκινήτου και πως θα το έκαναν ήδη. Το αυτοκίνητο πουλήθηκε σε πληστηριασμό σε έναν Τούρκο και από εκεί κατέληξε στη Συρία. Κάπως έτσι, ένας ανυποψίαστος επαγγελματίας που απλώς ήθελε κάτι καλύτερο για την επιχείρησή του, κατέληξε να ταυτιστεί με την τρομοκρατία του Ισλαμικού κράτους. Ο Ραμινί, την αντιπροσωπεία της Ford, αξιώνοντας $1 εκατομμύριο για οικονομική ζημία και τεράστιο πλήγμα στη φήμη της επιχείρησής του.